Στον δρόμο για το μεροκάματο έχασε τη ζωή του ο 67χρονος Δημήτρης Κώστα, συνταξίουχος από το πολιτικό, πατέρας ενός παιδιού. Το νέο θανατηφόρο δυστύχημας σημειώθηκε στο Επισκοπείο, όπου ο Κώστα παρασύρθηκε από φορτηγό, ενώ μάζευε νεκεδάκια όπως συνήθιζε, τα οποία πουλούσε για να εξασφαλίσει ένα επιπλέον μικρό εισόδημα. Γύρω στις 7.40 το πρωί, 54χρονος από τη Βουλγαρία, οδηγούσε το βαρύ φορτηγό του στην οδό Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπείο, με κατεύθυνση προς ανατολικά. Σε ένα σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τύπησε και παρέσυρε τον πεζό, ο οποίος περπατούσε κατά μήκος του δρόμου. Ο Κώστα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τον οδηγό του φορτηγού έγινε προκαταστικός έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης. Ο Κώστα ήταν το 14ο θύμα της ασφάλτου φέτος στην επαρχία Λευκωσίας, έναντι 8 το 2018. Την ίδια ώρα, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται μια 53χρονη και μια 22χρονη μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο παρά την ακτή του κυβερνήτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 53χρονη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή.